πήγα να πω και πριν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλά είμαστε μέχρι στιγμής, να ευχηθούμε το ίδιο και για σας. Κύριε Βερναρδάκη, ακούσατε λίγο στο τέλος την κυρία Μαρκαδόνα, θα σας πω εγώ τι είπε λίγο τώρα στο τέλος. Επειδή εσείς σαν Υπουργός Επικρατείας και σαν βουλευτής Αθήνας ασχοληθήκατε με το ζήτημα του Φιλοπάπου και ειδικά με τα 13 στρέμματα του Διονύσου που κινδύνευαν να περάσουν το υπερταμείο και τελικά με πολύ αγώνα τα... Εδώ από εσάς και από τον κόσμο που τα πήρε ο Δήμος Αθήνας. Τώρα έχουμε αυτά τα δύο νέα θέματα. Εγώ θα σας πάω σε αυτό όμως που είπε η Στέλλα. Είπε λοιπόν ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει τώρα για αυτό το έργο, για αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο επιδοτείται ενώ έχει ακυρωθεί, σε ένα ακυρωμένο έργο δηλαδή, πάνε να επιδοτήσουν. Ναι, κοιτάξτε. Πρέπει να γίνει η πολιτική του έκθεση αυτού του πράγματος. Αυτό είπε η κυρία Μαρκαδόνα. Προφανώς, ναι. Και νομίζω ότι έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις η υπόθεση. Ήρθε μόλις προχθές στην επικαιρότητα, λόγω της ένταξης του ξενοδοχείου αυτού στην επιδότηση του αναπτυξιακού νόμου. Mm-hmm. Για τους ακροατές να πούμε ότι ο αναπτυξιακός νόμος είναι ο νόμος ο οποίος επιδοτεί, υποτίθεται, καινοτόμες επενδύσεις, δημιουργεί κίνητρα, φορολογικά, οικονομικά και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου, της ολομέλειας μάλιστα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την προεδρία της σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κατερίνης Ακελαροπούλου. Ακριβώς. Έχουμε δύο αποφάσεις, την 2102 και την 2103 του 19, που ακυρώνουν και την αναθεωρημένη άδεια δόμησης που mm-hmm. είχε πάρει η εταιρεία για το ξενοδοχείο και την προέγκριση οικοδομικής άδειας των δύο πολυόροφων ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται εντός του αρχαιολογικού χώρου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας κάνει μία ερμηνεία πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας είναι ότι προστατευόμενο στοιχείο των αρχαιολογικών μνημείων και του περιβάλλοντος χώρου συνιστά μεταξύ άλλων και η ανεμπόδιστη θέασή τους, καθώς και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής. Ακριβώς. Η οποία τελεί σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας. Λοιπόν, βέβαια αυτό το γεγονός ότι ενώ απορρίπτεται από το Συμβούλιο Επικρατείας οι οικοδομικές άδειες, την ακρίβεια, πάει να χρηματοδοτηθεί από τον αναπτυξιακό νόμο με διαφορά περίπου 5 μηνών, είναι ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Το πιο μεγάλο πολιτικό ζήτημα είναι βεβαίως αυτό το οποίο πρόλαβα και άκουσα, ότι στην απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφέρεται στην καθαρογραμμένη απόφαση, η οποία βγήκε το Νοέμβριο του 2019, αναφέρεται ως εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής αυτής εταιρείας ο σημερινός Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης. Ακριβώς. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Εδώ έχουμε, προφανώς δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι κακώς ως δικηγόρος, προφανώς ο κ. Γεραπετρίτης είχε το δικαίωμα να αναλαμβάνει τις υποθέσεις τις οποίες, ας πούμε, ήταν στο πεδίο της επαγγελματικής του αρμοδιότητας. Όμως εδώ προκύπτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο λέγεται πολύ απλά σύγκρουση συμφερόντων. Mm-hmm. Δεδομένου ότι είχε εκπροσωπήσει την εταιρεία και δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και δεδομένου ότι υπάρχει απόφαση, δημιουργείται ένα μείζον πολιτικό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο πρέπει προφανώς να απαντήσει ο ίδιος και να το απαντήσει πιστικά. Πώς γίνεται να περνάει η χρηματοδότηση πια του ξενοδοχείου αυτού, του πολυόροφου του ξενοδοχείου, που παραβιάζει τον αρχαιολογικό νόμο και όλη την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, από την πίσω πόρτα, από έναν άλλον νόμο, τον αναπτυξιακό νόμο, δημιουργείται ένα τεράστιο ερωτηματικό. Αυτό στη σύγχρονη νομική και πολιτική πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο ονομάζεται σύγκρουση συμφερόντων. Ακριβώς. Και ο κ. Γεραπετρίτης θα πρέπει να το απαντήσει άμεσα αυτό. Εάν και κατά πόσον έχει επηρεάσει, εάν δύναται να επηρεάσει την ένταξη των αναπτυξιακών νόμων. Εάν η εταιρεία κάνει χρήση της πιθανώς, ας πούμε, και της ιδιότητας του δικηγόρου της για να επηρεάσει αυτή ενδεχομένως κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς την ανάμειξη του κυρίου Γεραπετρίτη. Και αυτό είναι πιθανό. Αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλει ο κύριος Γεραπετρίτης σήμερα κιόλας να απαντήσει ευθέως τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι πολύ ξεκάθαρο, όπως το λέτε, κύριε Βερναρδάκη. Δεν ξέρω τι θα απαντήσει και αν θα απαντήσει, διότι εδώ θα σας θυμίσω ότι και πριν από μερικές μέρες ετέθη ένα άλλο ζήτημα πάλι με τον κύριο Γεραπετρίτη που αφορούσε σύγκρουση συμφερόντων, αφορούσε τις κατασκευές των κλειστών κέντρων κράτησης, όπου ένα εξ αυτών, στοιχείο, ξέρετε, θυμάστε την ιστορία mm-hmm. του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κ. Μηταράκη, που έχτιζε κλειστά κέντρα κράτησης και αποκαλύφθηκε ότι ένα από αυτά ήταν ιδιοκτησίας ή
διευθυντική στελέχωση του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη. Ακριβώς. Ο κ. Γεραπετρίτη δεν απάντησε. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Αν δηλαδή η υπουργική ιδιότητα και η πολιτική ιδιότητα που έχει σήμερα, και μάλιστα ασκώντας καθήκοντα ανταυτού του Πρωθυπουργού πολλές φορές, αν δημιουργεί ή γίνεται εκμεταλλεύσιμη από ένα σύστημα οικονομικό για να μπορεί να κάνει τις δουλειές του πολύ απλά. Επομένως, δεν απάντησε σε εκείνη την καταγγελία. Νομίζω ότι σήμερα όμως πρέπει να απαντήσει σε αυτή την καταγγελία. Και θα σας θυμίσω και κάτι, και εδώ θα κλείσω γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όχι, ναι, όχι, το βάζετε στη σωστή διάσταση, γιατί δεν σας έχω διακόψει ακριβώς για να το πείτε ολόκληρο. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο μου κάνει εντύπωση. Mm-hmm. Πριν από μερικές μέρες, ο κύριος Γεραπετρής υπερασπίστηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη για εκείνα τα 5 ευρώ που δίνει από την τελεκπαίδευση του ιδιωτικού ιδρύματος που έχει ο κύριος Γεωργιάδης για να κάνει τηλεμαθήματα στα αρχαία ελληνικά και ούτω καθεξής με τα 5 ευρώ. Κάτι το οποίο δημιούργησε ένα ψάλο, αν θέλετε, σε καιρό κοροναϊού κλπ. Εκεί παρεπιπτόντως και σε ανύποπτο χρόνο, ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε αυτή την σχέση, την θέση, αν θέλετε, του κ. Γεωργιάδη, ότι εν πάση περιπτώσει αυτή την τηλεκπαίδευση την παρέχει εδώ και πολλά χρόνια, το 2007. Επομένως, δεν τίθεται θέμα σήμερα. Προκάλεσε μια εντύπωση αυτό. Το πώς δηλαδή ένας υπουργός επικρατείας μπορεί, ας πούμε, να εμπλέκεται τόσο άμεσα και τόσο καθαρά σε μια υπόθεση που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να μην αναφερθεί καν. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν μια ατυχής περίπτωση, να μην καν δεχτεί να απαντήσει σε αυτό το ζήτημα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εδώ πέρα, ότι εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Δείχνει που, με ποιου στάσετε, λέτε τώρα. Δείχνει ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα κέντρο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή δουλειές για να το κάνει δουλειές, μάλιστα. Κακώς όλοι εμείς τα φορτώνουμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κακώς. Mm. Προφανώς ο Άδωνης Γεωργιάδης εξυπηρετήσεις κάνει σε αυτή την υπόθεση και σε διάφορες άλλες υποθέσεις που δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και βεβαίως δέχεται να είναι ο ίδιος μπροστά ο μοχλός, ο οποίος δέχεται την πίεση, προφανώς με κάποια ανταλλάγματα. Αυτό είναι ένα πολιτικό μου σχόλιο που αφορά τον τρόπο με τον οποίο διοικείται σήμερα το περίφημο επιτελικό κράτος. Να σας πω κάτι, κύριε Μεραδάκη, και ας κλείσουμε με αυτό. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αν όντως υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνει δουλειές. Πάντως υπάρχουν πολλές υποθέσεις τέτοιες σύγκρουσης συμφερόντων. Ναι, καθημερινά έρχεται όμως μια υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι εδώ, δουλειά εδώ μας και δουλειά σας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να τις αναδείξουμε. Δηλαδή, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δεν σχετίζεται με αυτή την ιστορία. Σήμερα αποκαλύπτεται από εφημερίδα που πρόσκειται, αν θέλετε, και στον ευρύτερο κεντροδεξιό, θα έλεγα, χώρο, την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Αποκαλύπτεται ότι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τα χρήματα των ιδιωτών που γίνονται ως δωρεές αυτή τη στιγμή για τον κοροναϊό είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η εταιρεία Deloitte. Ναι. Δεν το διαχειρίζεται δημόσιο ταμείο. Ναι. Αυτό ήρθε σήμερα, πριν από λίγο στην επιφάνεια. Δεν έχει ακόμα αναδειχθεί. Αλλά εδώ όμως τίνει να γίνει καθημερινότητα. Κάθε μέρα πέφτουμε πάνω σε ένα βαρύτατο περιστατικό διαφθοράς ή, αν θέλετε, εκμετάλλευσης, ας πούμε, της συγκυρίας. Και δεδομένου βεβαίως ότι η Βουλή αυτή τη στιγμή νομοθετεί κατ' εξαίρεση, νομοθετείται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπολειτουργώντας, καταλαβαίνετε ότι εδώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα πολιτικό για τη λειτουργία ολόκληρης της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Διότι αν ήταν ένα ή δύο περιστατικά αυτά, θα μπορούσε κανείς να τα ξεπεράσει. Αλλά εδώ όμως αρχίζει και γίνεται καθημερινότητα αυτό. Λοιπόν, μια τεράστια κουβέντα για να ξεκινήσει αυτή είναι, αλλά θα την κάνουμε άλλη φορά. Ας μείνουμε λοιπόν στο σημερινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Βερναρδάκη. Δεν ξέρω, επαφείτε ορισμένα πράγματα και σε εσάς, το τι θα... Προφανώς, εννοείται ότι θα καταθέσουμε όλες τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται αυτή τη στιγμή για τον έλεγχο αυτών των πράξεων. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.